Η Κυπρέου μας μιλάει και μας εξηγεί πώς να προετοιμάσουμε το μεγαλύτερο παιδάκι. Εσύ το προετοίμασες καθόλου? Ναι, βέβαια. Και δώρο έφερα από το πευτήριο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δώρο το έφερε, εντάξει. Κοιλιά, εντάξει, όσο μπορούσα να καταλάβει. Είναι 2 χρονών. Τι να καταλάβει τη μέσα στην κοιλιά. Λέω, προσπάθησα, προσπάθησα. Προσπάθησα και θα έρθει το μωρό και το μωρό και θες και εσύ ένα αδελφάκι. Παίζουμε με την Πέπα που είχε ένα μικρό αδελφό. Αχ, θες να έχεις και εσύ το μικρό αδελφό σαν την Πέπα. Τον μπαμπά της. Θέλει το να τον βλέπει να είναι εκεί με το μωρό πολύ, τον ζητάει να πάνε βόλτα, να κάνουν κάτι. Όλους μας δίνει. Γιατί εκεί. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τη μικρή, παιδιά δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό τόσα παιδιά έκανα. Ω, διεκδικεί πρώτον, number one τον πατέρα της. Ναι, τον θέλει αποκλειστικά. Δεν τολμάμε να τον πλησιάσουμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε. Κανένα δεν θα αποκλειστεί. Σου ορκίζομαι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν σας αφήνει να αγκαλιαστείτε εκεί μέσα. Όχι, παιδί μου. Μπράβο. Το παιδί φωνάζει, έρχεται με φόρα, μα πρόχνει όλου, φωνάζει. Μπαμπά μου θέλω. Είναι δικό μου μπαμπά μου, δικό μου μπαμπά μου. Μου πολύ. Κρύο το παιδί, άμα δεν είναι όλα μου, όλα δικά τη είναι. Μπαμπά μου θέλω. Δικό μου μπαμπά μου. Καλά, δεν στον πάω. Παιδί μου, δεν σου πάμε και τίποτα. Ξέρεις κάτι, πόσο θα δεθεί ο Φαράκλας τώρα, ο μπαμπάς με τη μεγάλη του κόρη. Εγώ με τον Οδυσσέα δέθηκα όταν ήρθε στη ζωή ο δεύτερος αυτό, μας ο Μάρκος. Έλεγα, ότι από την που είχαμε τα προβλήματά μας και εγώ ήμουν όλη τη μέρα με τον Οδυσσέα. Γίναμε κολλητοί. Μέσα σε 2-3 μήνες ήμασταν ένα. Δηλαδή το δεύτερο παιδί μας ένωσε πιο πολύ. Μπαμπά μου θέλω. Μπαμπά μου θέλω. Τελεία. Μπαμπά μου.